συμπατριώτες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, εκ μέρους του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, σας καλωσορίζω στην απόψηνή μας εκδήλωση με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για το γεγονός ότι αυτή τη φορά και μετά το κενό των τελευταίων ετών πραγματοποιούμε αυτή την εκδήλωση στον τόπο μας. Αρχικά είχαμε προγραμματίσει να την πραγματοποιήσουμε στις αρχές Ιουλίου, ανοίγοντας το κύκλο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων μας. Όμως, λίγες μέρες πριν συνέβη το αναπάντεχο γεγονός της απώλειας ενός από τα πιο αγαπητά και στενά πρόσωπα του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών. Ο Μανώλης Λουράντος, στυλοβάτης μας επί 40 χρόνια και πλέον, έφυγε από κοντά μας στις 4 Ιουλίου και η θλίψη μας για την ξαφνική απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου μας οδήγησε στην απόφαση της αλλαγής ημερομηνίας. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά του που βρίσκεται απόψε κοντά μας και να τους διαβεβαιώσω ότι ο Μανώλης για μας, τους ανθρώπους του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, θα είναι πάντα παρόν, όπως παρόν νιώθουμε ότι είναι και στη σημερινή μας εκδήλωση. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε τον κύκλο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων εδώ, στον εμβληματικό χώρο της χώρας, της πρωτεύουσας του νησιού μας και κάτω από την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου, με μια εκδήλωση ξεχωριστή. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια συλλογική προσπάθεια που πραγματοποιείται χάρη στην πολύτιμη βοήθεια χορηγών και συνεργατών που πιστεύουν στους σκοπούς του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών. Απευθύνουμε ευχαριστίες στο Δήμαρχο Κυθύρων και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφασή τους να στηρίξουν την εκδήλωση και να τη θέσουν υπό την αιγίδα του Δήμου και ιδιαίτερα στον Αντιδήμαρχο Γιώργο Κομινό για τη βοήθειά του στην προετοιμασία της εκδήλωσης και για την ιδιαίτερη αγάπη και φιλία του προς εμάς. Επίσης, ευχαριστούμε το προσωπικό του Δήμου για τη βοήθειά τους. Ευχαριστίες οφείλουμε και απευθύνουμε επίσης στην Τρίτον Φέρης και στον αγαπητό συμπατριώτη μας κύριο Τουρλομούση για την οικονομική βοήθεια στη μετακίνηση των χοροδών μας. Για τη δωρεάν διαμονή των χοροδών και των μελών του χορευτικού, ευχαριστούμε θερμά τα ξενοδοχεία Ελ Σολ και την αγαπημένη μας Βανέσα Ράικου. Πόρτο Δελφίνο, τον κύριο Νικολογιάννη. Καστέλο, Γιάννη και Λίτσα Φατσέα. Νόστος Χάος, κύριο Παναγιώτη Σιμσιρογιάννη. Οντέλ Μαργαρίτα, Πορτέγκο, Κουβαράς Απάρτμεντς, τον Ιάκωβο και την Γεωργία Κουβαρά. Την Τούλα Ξινταράκου, το Βένους και το Γιάννη Ζόρζο, το Αποσπερίδες και τον αγαπητό μου συμμαθητή και φίλο μου Γιάννη Φατσέα, το ξενοδοχείο Θεόφιλος. Για τη διάθεση του πιάνου της εκδήλωσης ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Λευτέρη, διευθυντή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Ποταμού. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά το Κυθυραϊκό Σύνδεσμο της χώρας και την Πρόεδρο κυρία Μαρία Γεωργιλά για τη βοήθειά τους στα καθίσματα και σε ό,τι άλλο μας βοήθησαν. Στην αγαπητή μας Ελένη Χάρου Κορονέου για την πολύτιμη συμπαράστασή της και την ενθάρρυνση που μας έδειξε από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκε η εκδήλωση. Την ευχαριστούμε θερμά. Την πολύτιμη αντιπρόεδρό μας, κυρία Τούλα Ξινταράκου, για όλα όσα προσέφερε, ξέρει εκείνη. Ευχαριστούμε επίσης τα κυθυραϊκά μέσα ενημέρωσης, Κυθυραϊκά, Κύθυρα News, Adeling και Τσιρίγο FM, για τη δημοσίευση της εκδήλωσης. Τέλος, προσωπικά ευχαριστώ την Αλεξάνδρα Λουράντου για την πολύτιμη βοήθειά της. Εκ μέρους του Δημάρχου, την εκδήλωση θα χαιρετήσει η κυρία Φρόσο Κασιμάτη.
Επειδή ο Δήμαρχος απουσιάζει στην Αθήνα, θα διαβάσω εγώ κάτι που μου είπε να απευθύνω ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστέ πατέρα, κυρία Πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου του ΔΣ του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, κύριε Πρόεδρε και μέλη της εκλεκτής χοροδίας της Εμπορικής Τράπεζας, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην πλατεία της χώρας, της όμορφης πρωτεύουσας του νησιού μας και χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή με ιδιαίτερη χαρά. Τη χαρά της επιστροφής στις ζωντανές παραστάσεις που στερηθήκαμε σχεδόν 2 χρόνια λόγω της πανδημίας. Κρίθηκε τελικά αδύνατη η προσωπική μου παρουσία στην ωραία αυτή εκδήλωσή σας. Συγγνώμη, δεν βλέπω γιατί δεν έχει φως. Λόγω προσωπικών μου υποχρεώσεων στην Αθήνα, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί εδώ και 1 μήνα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, δηλώνω απερίφραστα παρόν σε όλες τις προσπάθειες που μας φέρνουν πιο κοντά στο ίδιο το νόημα της μουσικής, του χορού, της τέχνης γενικότερα. Ο Κυθυραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών, με 95 χρόνια προσφοράς του στα Κύθυρα, δημιουργεί, διατηρεί και συμβάλλει στη σύσφιξη των πατριωτικών δεσμών μεταξύ των απανταχού Κυθυρίων. Είστε άνθρωποι της δημιουργίας και τις δράσεις σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για όσα ακούραστα προσφέρετε και είμαι βέβαιος ότι όποιες δράσεις και αν σχεδιάσετε στο μέλλον θα έχετε επιτυχία. Ο Δήμος μας θα είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σας. Πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε και να αναδείξουμε με κάθε τρόπο την πολιτιστική δημιουργία, να οργανώσουμε και να συνδιοργανώσουμε και άλλες τέτοιες πολιτιστικές βραδιές που κρατούν ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, τους χορούς και τα τραγούδια μας, όλα αυτά που μας ορίζουν και μας ενώνουν, τις ρίζες μας, την κληρονομιά μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και τους εκλεκτούς χοροδούς της γνωστής χοροδίας της Εμπορικής Τράπεζας, που μας έκαναν την τιμή και ταξίδεψαν από την Αθήνα, το χορευτικό συγκρότημα του Κυθυραϊκού Συνδέσμου, καθώς και όλους τους συντελεστές της αξιέπαινης απόψινής παράστασης. Κλείνω το χαιρετισμό μου, όντας βέβαιος ότι θα πραγματοποιηθεί μια άκρος ευχάριστη για το κοινό συναυλία. Αξιολογούμε ότι η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων που έχουν θέμα τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας μπορούν και πρέπει να δώσουν, να δημιουργήσουν μια αισιόδοξη προοπτική για καλύτερες μέρες και να τονώσουν το ηθικό όλων μας. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ. Με την ιδιότητά μου ως Γενική Γραμματέας του Δήμου, σας καλησπερίζω και εγώ όλους τους παρευρισκόμενους και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα μέλη του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών και καλή να ευχηθώ καλή επιτυχία στη χοροδία, στο μαέστρο και στη πιανίστα της, εμπορικής, της χοροδίας της Εμπορικής Τράπεζας Αθηνών. Ο πολιτισμός, όπως εκφράζεται μέσα από το τραγούδι, τη μουσική και το χορό, είναι έκφραση της ψυχής ενός λαού. Είχαμε την τιμή, εκπροσωπώντας τη χοροδία την τόπια εδώ, να συνεργαστούμε με τον Κυθυραϊκό Σύνδεσμο Αθηνών πριν μερικά χρόνια, επί προεδρίας του αείμνηστου Γεωργίου Καρίδη, που σε μερικές μέρες θα είναι η μνήμη του, θα θυμηθεί τα 2 χρόνια νομίζω, και μπορώ να πω ότι είχαμε μια πολύ πετυχημένη οργάνωση και μια πολύ πετυχημένη βραδιά στον Παρνασσό, με την βοήθεια του Κυθυραϊκού Συνδέσμου φυσικά, που μας έκανε και την πρόσκληση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η απόψινή βραδιά, εφόσον οργανώνεται από τον Κυθυραϊκό Σύνδεσμο, θα έχει σίγουρα επιτυχία. Με τη βοήθεια του Θεού σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να οργανώνετε τέτοιες βραδιές. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για το θερμό μήνυμά του. Ευχαριστούμε και τη Γενική Γραμματέα του Δήμου για τα ωραία, για τα ωραία της λόγια. Προχωράμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη χοροδία μας. Η ανδρική χοροδία που θα ακούσουμε σήμερα ιδρύθηκε το 1964 με την πρωτοβουλία φιλόμουσων υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας
και υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Θρασίβου Λουκάβουρα. Από το 1993 τη διεύθυνση ανέλαβε ο σημερινός μαέστρος, ο μαέστρος μας Σταύρος Μπερής, ο οποίος σήμερα διευθύνει μουσικά τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Μετά τη διακοπή λειτουργίας της Εμπορικής Τράπεζας και στις αρχές του 2014, τα μέλη της χοροδίας ίδρυσαν το Σύλλογο Φίλων της Χοροδιακής Μουσικής με τίτλο «Χοροδία Εμπορικής Τράπεζας» και σκοπό τη διατήρηση και τη συνέχιση της πολυβραβευμένης αυτής ανδρικής χοροδίας. Έχει δώσει συναυλίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα χοροδιακά φεστιβάλ, καθώς επίσης έχει εμφανιστεί στην Ιταλική, τη Γερμανική, την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Βελγική και την Ελβετική τηλεόραση. Έχει διακριθεί διεθνώς, λαμβάνοντας βραβεία σε παγκόσμιο μουσικά φεστιβάλ και στο διεθνή διαγωνισμό χοροδιών στο Αρέζο της Ιταλίας. Μέχρι σήμερα έχει δώσει πάνω από 1.000 συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα της Ελλάδας, εξυπηρετώντας συχνά και κοινοφελείς σκοπούς. Έχει συνεργαστεί με την Ελληνική και Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τις ορχήστρες της ΣΕΡΤ, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και άλλες. Σαν ιδρυτικό μέλος της στέγης ελληνικών χοροδιών, έχει συνεργαστεί με τις περισσότερες ελληνικές χοροδίες. Το ρεπερτόριο της χοροδίας περιλαμβάνει κοσμική και θρησκευτική μουσική από τη Βυζαντινή εποχή και το Μεσαίωνα μέχρι τις πρώτες εκτελέσεις σύγχρονων συνθετών. Σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής καθώς και με τις Συμφωνικές Ορχήστρες ΕΡΤ και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έχει παρουσιάσει έργα Ελλήνων συνθετών του Μάντζαρου, του Καρέρ, του Σαμάρα, του Λαβράγκα, του Ξίνδα και άλλων. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε απόψε μπορείτε να τα δείτε στο πρόγραμμα που σας έχουμε μοιράσει. Στο πιάνο βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Καραμπάτσα. Τη χοροδία διευθύνει μουσικά ο καταξιωμένος μαέστρος Σταύρος Μπερής. Σας εύχομαι να απολαύσετε αυτό το μουσικό ταξίδι. Yeah.
άρω μαζί μου μια τέτοια χαρά. Την πάρει το κόρνος γλυκό στο γρασίνι, να τρέχουνε λάθια δεξιά αριστερά. Χαρά το μεγάλη στη γη δεν την άρει, να νιώθεις πως έχεις τα τρίτια καρδιά. Όταν βραδιάσει χαρά και γιορτάσει, ποτήρια γεμάτα με λίβα παιδιά. Yeah.
Thank you.
συνόλους Κώστας Κονδύλης. Thank you.
It is the one.
Thank you.
Τα περισσότερα έργα που ακούσατε είναι από το ρεπερτόριο όλων αυτών των ετών της δράσης της χοροδίας αυτής. Το τελευταίο κομμάτι όμως έγινε ειδική πρόβα και το, η χοροδία θα τραγουδήσει πρώτη φορά του στα κύκλια. Το τραγούδι του Γιώργου Κατσαρίδη. Πόσα ευχαριστώ πρέπει να πούμε. Ήταν νομίζω κάτι συγκινητικό, κάτι εξαιρετικό. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το όμορφο ταξίδι που μας προσφέρατε απόψε εδώ στα Κύθυρα. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε στο νησί μας. Ευχαριστούμε για όλα. Πραγματικά ένα θερμό χειροκρότημα ξανά στην χοροδία. Ένα θερμό χειροκρότημα για την πιανίστα μας. Μαζί με μια μικρή ανάμνηση από το νησί μας είναι τα λουλούδια των Κυθύρων, είναι οι σεμπρεβίβες, είναι τα αμάραντα των Κυθύρων από το Κάστρο και τη Χίτρα που θα τα έχετε μαζί σας για να θυμάστε τα Κύθυρα.
Λίγα λουλούδια επίσης στο μαέστρο μας, με την ίδια ευχή να ταξιδέψει μαζί, να τα ταξιδέψει μαζί του και να θυμάται τα κύθυρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και ξεχωριστά τον πρόεδρο της Χοροδίας, τον κύριο Θέμη Καλπαξόγλου, φίλο από τα παλιά, για την άριστη, με όλη τη σημασία της λέξης, συνεργασία σε όλο αυτό το εγχείρημα. Και θέλω να του δώσω το λόγο να μας πει δύο λόγια. Μετά από τόσα καλά λόγια που ακούσαμε και το θερμό σας χειροκρότημα, θέλω να μεταφέρω και εγώ τις ευχαριστίες μας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φίλων της Χοροδιακής Μουσικής της Χοροδίας Εμπορικής Τράπεζας και των συναδέλφων μου στο χοροδιακό αυτό ιστορικό συγκρότημα. Είναι πραγματικά, μετά από 58 χρόνια παρουσίας μας στα πολιτιστικά της χώρας μας, είναι τώρα 8 χρόνια που αναγκαστήκαμε να το κάνουμε το σύνολό μας, το μουσικό ανεξάρτητο σωματείο, γιατί όταν πουλήθηκε η Εμπορική Τράπεζα στην Α, η Α δεν θέλησε να συνεχίσει να ενισχύει τη χοροδία και να τη βάλει στους κόλπους της. Εμείς όμως συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμο των Κυθήρων που έβαλε υπό την αιγίδα του αυτή την εκδήλωση και πάρα πολύ τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και όλους όσους βοήθησαν στην εκδήλωση αυτή, στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης που ήταν, όπως είπε και η Πρόεδρος, να γίνει τον Ιούλιο, δεν τα καταφέραμε και τα καταφέραμε να έρθουμε τώρα. Το νησί σας είναι πανέμορφο, έχουμε περάσει πολύ καλά, έχουμε κάνει και άλλες εκδηλώσεις με το Κυθυραϊκό Σύνδεσμο στην Αθήνα. Εδώ τώρα με το νησί μας συνδέει και μία άλλη, λίγο άσχημη για μας ιστορία, με την έννοια ότι ο Τάσος ο Φλωρόπουλος που ήταν από εδώ και ο αείμνης ο Τάσος Φλωρόπουλος ήταν διευθυντής στη Διεύθυνση Προσωπικού και στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και βοήθησε πάρα πολύ τη χοροδία μας, ταξίδεψε μαζί μας, βοήθησε σε πάρα πολλές εμφανίσεις μας και γενικά επί των ημερών του η χοροδία μεγαλούργησε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι και θέλω να δώσω δύο CD και στην Πρόεδρο, την κυρία Βάσο Σαμίου Φλωροπούλου και στην εκπρόσωπο, στη Γενική Γραμματέα του Δήμου για το Δήμαρχο και να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα για την παρουσία σας εδώ. Πιστεύω να περάσαμε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι λοιπόν. Ευχαριστούμε Θέμη για τα ωραία σου λόγια, τα συγκινητικά για τον αξέχαστο Τάσο, που συζητούσατε και λέγατε να κάνετε τη συναυλία στα Κύθυρα και έγινε κάποια χρόνια μετά. Η εκδήλωσή μας λοιπόν θα κλείσει με κυθυραϊκούς χορούς. Με κυθυραϊκούς χορούς από ένα τμήμα του χορευτικού μας, του χορευτικού του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, που είμαστε υπερήφανοι γιατί μετά από το κενό της πανδημίας καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανασυγκροτήσουμε και να ανανεώσουμε
το χορευτικό μας τμήμα με παλιούς και νέους χορευτές και με την πολύτιμη καθοδήγηση του ικανότατου χοροδιδάσκαλου μας, του κυρίου Σάκη Κατζούλη. Παρακαλώ, υποδεχτείτε το χορευτικό τμήμα του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών. Το νησί που φιλοξένησε τον Πάρη και την ωραία Ελένη, το νησί της ουράνιας Αφροδίτης και της Παναγίας Μυρτηριώτισσας.
σε φίλησα. Καημό και μαύρα πήρα που δεν σε φίλησα. Ποτάμι τυχώς
δικός με πότι σε φαρμακή. Ερικιά μάνα μάνο ξένος μες στη ξενιτιά. Ξένος μες στη ξένη κι πρέπει να βάλει μαύρα. Περικιά μάνα μάνα για να ταιριάσει η φορεσιά. Οι φορές κι με τις καρδιάς στη λαμπρά. Ερικιά μάνα μάν, ας τραγουδήσω κι ας χαρώ. Τραγουδήσω κι ας χαρώ του χρόνου, ποιος το ξέρει. Ερικιά μάνα μάν, για θα πεθάνω, για θα ζω. Ζωή θα με σ' άλλα μέρη. Thank you.
Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας προσφέρατε απόψε. Ήταν ένα πραγματικά πολύ ωραίο κλείσιμο της εκδήλωσής μας. Να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε όλοι εδώ. Στο σημείο αυτό, θέλω να παρακαλέσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών να έρθουν όλοι εδώ, να έρθουν επάνω. Καθίστε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε εδώ. Ευχαριστούμε για την ωραία διάθεση και τη θερμή υποδοχή που κάνατε στη χοροδία μας και στο χορευτικό μας. Ευχόμαστε να είμαστε καλά, να ξαναβρεθούμε. Ευχόμαστε να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο και ένα καλό χειμώνα. Ευχόμαστε να είμαστε πάντα καλά και πάντα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυθυραϊκού Συνδέσμου Αθηνών για αυτή την ωραία συνεργασία και γι' αυτό το τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Να είμαστε όλοι καλά. Bye.